Οι νεοναζί έχουν κατακτήσει την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ισπανία, αναφέρει η βρετανική ιστοσελίδα Daily Mail, προκαλώντας πάταγο στις Βρυξέλλες που έχουν αποχαυνωθεί εντελώς με την ατζέντα της πολιτικής ορθότητας, την αυξανόμενη φτώχεια και κυρίως με το τεράστιο κύμα μουσουλμάνων μεταναστών που έχει κατακλείσει τη γυραιά Ήπειρο. Ο αριθμός των νεοναζί αυξάνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, σημειώνοντας ότι η θέση της ακροδεξιάς έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Γιατί άραγε έχει αυξηθεί η δημοτικότητα των εθνικιστών? Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά αντιτίθεται στο τεράστιο κύμα μεταναστών, κυρίως μουσουλμάνων, στον φεμινισμό, στην ομοφιλοφιλική κοινότητα, στους κομμουνιστές και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κατά τη γνώμη τους σκοτώνουν τη μοναδικότητα των εθνών. Ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα κατά τους Βρετανούς είναι το ισπανικό ακροδεξιό εθνικιστικό κίνημα Νουκλέο Νασιονάλ, το οποίο ενώνει νέους που αντιτίθενται στους μετανάστες που καταστρέφουν την ταυτότητα της χώρας και τις χριστιανικές της ρίζες. Ένας από τους εκπροσώπους της πολιτικής ομάδας είπε ότι το να προστατεύσεις τον λαό σου από την εξαφάνιση δεν είναι ρατσισμός. Ένας άλλος δήλωσε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τα έθιμά μας που έχουν ενσταλάξει εδώ και αιώνες ο χριστιανισμός. Ωστόσο όλοι αυτοί αρνούνται ότι είναι μεταμφιεσμένοι ναζί, δηλώνει Βρετανός δημοσιογράφος. Τα εθνικιστικά αισθήματα στην Ισπανία συνδέονται με την οικονομική κρίση στη χώρα, αφού κάθε τρίτο άτομο κάτω των 25 ετών είναι άνεργο και ο αριθμός των μεταναστών αυξάνεται ραγδαία, γι' αυτό και η εμπιστοσύνη στην τρέχουσα κυβέρνηση μειώνεται. Οι Ισπανοί ακτιβιστές πιστεύουν ότι η κυβέρνηση της χώρας θέλει να καταστρέψει την Ισπανία, ενώ οι ίδιοι απορρίπτουν τον φεμινισμό, τους ομοφιλόφιλους, τις παγκόσμιες μαρξιστικές δυνάμεις, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σκοτώνει τη μοναδικότητα των επιμερούς εθνών με τις πολιτικές της. Το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αποδείχθηκε ότι ήταν το πιο δημοφιλές μετά το Νέον στη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Ισπανία ακολουθεί το δρόμο της Ελλάδας, όπου το 2023 τις εκλογές κέρδισε ένα ακροδεξιό μπλοκ πολιτικών από τρία κόμματα, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση και Νίκη. Τη Γαλλία, την Ιταλία και τις υπόλοιπες χώρες δεν τις αναφέρει το άρθρο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.